Καλημέρα σας. Πρόεδρος της Παράταξης θα προβεί σε μια πρώτη τοποθέτηση και μετά θα ακολουθήσουν οι δικές σας ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε. Θα σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας δημοσιογραφική διάσκεψη. Με αποκλειστικό θέμα το πόρισμα για τον συνεργατισμό. Θέλουμε ακόμα μια φορά να πούμε πως τα πορίσματα είναι και σεβαστά και πολύ χρήσιμα εργαλεία. Και όταν λέμε σεβασμό στα πορίσματα, ναι, δεν εννοούμε à la carte. Και επειδή υπάρχουν συγκεκριμένα ευρήματα στο πόρισμα και μένω στο θέμα των πολιτικών ευθυνών, δεν είναι μόνο στον Υπουργό Οικονομικών που το πόρισμα καταλογίζει ευθύνες, αλλά και στα κόμματα για την περίοδο πριν και μετά το 2013. Ως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης και το προσωπικό και του κόμματός μου για την περίοδο και πριν το 2013, αλλά και την περίοδο μετά το 2013. Όσον αφορά τα πιθανά ποινικά ή αστικά αδικήματα που θα τύχουν, και είμαι σίγουρος, από τον Γενικό Εισαγγελέα περαιτέρω διερεύνησης, εμείς και σε αυτό το θέμα δηλώνουμε τον πλήρη σεβασμό αλλά και την στήριξη των ανεξάρτητων αρχών να προχωρήσουν στο έργο τους. Δεν θα αποφύγω να αγγίξω το θέμα που αφορά την πολιτική ευθύνη που καταγράφεται στον Υπουργό Οικονομικών στο συγκεκριμένο ζήτημα της διοίκησης και της διεύθυνσης του συνεργατισμού. Και μιλώ για την περίοδο μετά το 2013. Όντως, θα μπορούσε ο συνεργατισμός να είχε και καλύτερη διοίκηση και καλύτερη διεύθυνση. Πάντα έχοντας υπόψη ότι οι οποιασδήποτε εγκρίσεις προϋπόθεταν και τη στήριξη της πλειοψηφίας της Βουλής. Αλλά έχοντας υπόψη και οποιοδήποτε διορισμοί έπρεπε να ετύχαν, όπως σωστά καταγράφεται και στην έρευνα, την έγκριση τόσο της Κεντρικής Τράπεζας όσο και του εποπτικού μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Φραγκφούρτη. Θα πω όμως και την άποψή μου. Και το τέλειο συμβούλιο να είχαμε και την τέλεια διεύθυνση λόγω και των αυστηρότερων κανόνων της Φραγκφούρτης, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν και διαφορετικό. Και θα τοποθετηθώ πολιτικά. Το 2013 κάναμε μια άδικη μεταχείριση και διαχωρισμό των καταθετών. Από τη μια οι καταθέτες της Λαϊκής και της Τράπεζας Κύπρου που πλήρωσαν βαρύ το τίμημα με το κούρεμα, έχοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα του τόπου τον συνεργατισμό με τα ίδια προβλήματα όπως τις δύο τράπεζες που έχω προαναφέρει. Αλλά αυτή η πολιτεία επέλεξε διαφορετική μεταχείριση των καταθετών του συνεργατισμού έναντι των άλλων καταθετών. Με αποτέλεσμα, εκτός την άδικη μεταχείριση μεταξύ των καταθετών, κάναμε και τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα του τόπου κρατική. Γνωρίζοντας όλοι τις παθογένειες του κρατισμού στον τόπο.
Θα το ξαναπώ πως αναλαμβάνουμε το μερίδιο της δικής μας ευθύνης. Εγνώση μας και γνώση του κυπριακού λαού, πως τι είναι κοινό μυστικό, τι είχαν το πάνω χέρι και ποιοι διοικούσαν το συνεργατισμό μέχρι το 13 και παράδοσαν ένα συνεργατισμό με μη εξυπηρετούμενα δάνεια που ξεπερνούσαν το 70%. Κοινό μυστικό, λέω, είναι. Δεν θα μπω σε αυτές τις αντιδικίες. Ο αναμάρτητος πρώτον τον λίθο βαλέτο. Και να λαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Όμως αυτό το πόρισμα, το σημαντικό και ουσιαστικό των 844 σελίδων εμάς για το Δημοκρατικό Συναγερμό είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Γι' αυτό και έχουμε καταλήξει σε μια τριμελή επιτροπή με τον νόντατο Μεταξά οικονομολόγο και πρώην Γενικό Διευθυντή του ΧΑΚ, τον Αλέξανδρο τον Τσιρίδη, νομικό με ειδίκευση σε θέματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου, αλλά και τον Κώστα τον Παπαναστασί, οικονομολόγο με πείρα στα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα, για να μελετήσουν σε βάθος αυτό το πόρισμα. Όχι για να μας κάνουν αντιπόρισμα προς Θεού, ούτε για να μπουν σε μία μελέτη να βρουν ψεγάδια στην έρευνα, αλλά μέσα από μία επιστημονική ανάλυση και μελέτη αυτής της έρευνας να υποδείξουν σε εμάς το Δημοκρατικό Συναγερμό τι πρέπει να αλλάξουμε. Κουλτούρες, νομοθεσίες, υποδομές. Εμείς έτσι αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα, γιατί πέραν από τις οποιασδήποτε επικοινωνίες ή διαδικτυακής πάλης ή αντιπόσεων, για μας μετράει η ουσία. Και η ουσία είναι μέσα και από τα παθήματα και τα λάθη μας να βρίσκουμε τρόπο και μέσα από την αυτοκριτική μας να βελτιώνουμε τις συνθήκες όσο οφείλουμε για το κράτος και την πολιτεία. Με αυτά λέγοντας, είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, με την κατανόησή σας ότι η ώρα 11 πρέπει να είμαι στην κηδεία ενός ιστορικού στελέχους της παράταξης του Ανδρέα του Μούσκου. Γι' αυτό και αλλάξαμε και την διάσκεψη από 10.30. Ναι, κύριε Γραφή. Το επιχείρημα από όσους διαφωνούν με την καθολική, θα έλεγα, απέτηση όλης της αντιπολίτευσης να παραιτηθεί ο Υπουργός ή να παυθεί από τον Πρόεδρο είναι ότι εκ του αποτελέσματος κρίνοντας δεν χρειάζεται. Έδειξε ότι το αποτέλεσμα του σχεδιασμού, η οικονομία γενικότερα πήγε καλά, οπότε ό,τι έγινε, έγινε, αφού το αποτέλεσμα είναι σωστό. Εάν αυτό είναι το επιχείρημα, τότε γιατί συστάθηκε αυτή η Ερευνητική Επιτροπή, μας έφτανε το αποτέλεσμα. Okay. Αγαπητέ μου, ήταν αναγκαία η Ερευνητική Επιτροπή, θεωρώ ως πολύ σημαντικό το πόρισμά τους και ανεξάρτητα, με όλο το σεβασμό, και δεν φυσιολογικό και το βλέπω, αλλά πιαστήκαμε από ένα σημείο και είναι το κυρίαρχο θέμα της συζήτησης. Είναι ένα ζήτημα το θέμα των πολιτικών ευθυνών που δεν ξεκινά και τελειώνει στον Υπουργό, αλλά καλύπτει το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Αυτό το ξεχνάμε. Εδώ και αν είναι αλλά κατανάγνωση του πορίσματος. Και αγνοούμε ότι πρέπει να γίνουν ενδεχομένως περαιτέρω έρευνες για πιθανόν αστικά και ποινικά,
το ότι πρέπει μέσα από αυτό το πόρισμα να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Όχι με το να το αναθεματίσουμε, αλλά να το μελετήσουμε σοβαρά. Και με ξέρετε, σας λέω ότι όσοι μονοπόλησαν τα μικρόφωνα και τις τηλεοπτικές κάμερες, μπορεί καν να μην έχουν μετροφιλήσει. Καταρχήν ο χρόνος που είχα στη διάθεσή τους δεν ήταν επαρκής ούτε και να μετροφιλήσουν ένα νομικό και ουσιαστικό έγγραφο 844 σελίδων. Είναι γι' αυτό που εμείς θέλουμε και δίνουμε βαρύτητα σε αυτό το πόρισμα και θεωρώ πάλι ταπεινά ότι με αξιόλογους ανθρώπους, πολύ αντικειμενικούς, θα έχουμε ένα εσωτερικό πόρισμα, όχι πόρισμα, ανάλυση αυτού του πορίσματος, να μας βοηθήσουν και σε συνεργασία με τα άλλα πολιτικά κόμματα και την κυβέρνηση να διορθώσουμε πράγματα στον τόπο μας. Μια τελευταία παρατήρηση μου. Αυτή είναι η λογική του «όλοι φταίμε, οπότε κανείς δεν την πληρώνει». Διαβάζοντας το πόρισμα, εγώ τουλάχιστον προσπάθησα να διαβάσω όλα τα κατάφερα. Είναι αδύνατο 844 σελίδες. Κάνει μια διάκριση η Ερευνητική Επιτροπή στο θέμα των ευθυνών. Έχει διαβάθμιση των ευθύνων. Μιλά για βαρύτατες ευθύνες του Υπουργού και αναφέρεται και σε ευθύνες των κομμάτων. Αλλά θεωρεί και το πνεύμα του πορίσματος είναι ότι είναι η διαχείριση του Υπουργού Οικονομικών που οδήγησε στο συνεργασμό και αφήνει και μια λιπόνια ότι τα οδήγησε εκεί τα πράγματα για να είναι μονόδρομος η λύση που τελικά δόθηκε. Αγαπητέ μου, δεν θέλω να αντιπαραταχθώ με ένα πόρισμα. Απλά, και ξέρετε, ο Αβέροφ Νεοφύτου δεν ήταν παρατηρητής της κερκίδας. Σας έζησα και με ζήσετε τα τελευταία χρόνια. Στο γήπεδο ήμουν και όχι στον πάγκο. Στην πρώτη γραμμή, δίνοντας μάχες. Και δεν έμαθα ποτέ στη ζωή μου να με επιμηθείς. Σας έδωσα συγκεκριμένο έγγραφο. Με ημερομηνία τον Σεπτέμβριο του 2014. Με ημερομηνία Σεπτέμβριο του 2013. Δεν είναι 844 σελίδες. Είναι μόλις 5 σελίδες. Και σας διαβάσω μόνο 2 γραμμές από την 4η σελίδα. Με βάση, η εκτίμηση μου ήταν, των απαιτούμενων μελλοντικών προβλέψεων επί των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με βάση το νέο ορίζωμα του ευρωσυστήματος, ενδέχεται, είπε, να προκύψουν επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες ύψους περίπου 2,2 ευρώ πέραν της ανακεφαλαιοποίησης του 1,5 δις που είχαμε μόλις εγκρίνει στη Βουλή. Και δεν είναι ένα κείμενο θεωρητικό, αλλά με στοιχεία, στατιστικές και τεκμηρίωση. Σας είπα, δεν έμαθα να με επιμηθείς και ποτέ δεν προτίμησα τον εύκολο ρόλο του παρατηρητή της κερκίδας. Βέβαια, τη σημασία με εκείνον το γραμμό που μας διαβάσετε. Ναι, διότι θεώρησα από τότε ότι οι υπολογισμοί για την ανακεφαλαιοποίηση του συνεργατισμού ήταν λαθασμένοι και δεν επαρκούσαν το 1,5 δις. Γι' αυτό και ήθελα, είναι μία από τις 4 επιστολές που απευθύνθηκε προς την Κεντρική Τράπεζα τότε. Πρόεδρε, από την ημέρα που δόθηκε, από την ώρα που δόθηκε το πόρισμα, αναμέναμε όλοι ότι το κάθε κόμμα θα το ερμηνεύσει στη βάση των δικών του μέτρων. Έχετε πει 3 φορές ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη που αναλογεί στο Δημοκρατικό Συναγερμό και σε εσάς. Πολλές φορές ακούσαμε παρόμοια και από άλλα κόμματα, για άλλες περιπτώσεις.
Πρώτο, αυτή η ευθύνη που αναλαμβάνεται, πώς μεταφράζεται. Ναι. Απλώς λέμε, πήρα την ευθύνη, τελεία, πώς μεταφράζεται. Το δεύτερο, ρίχνοντας και μια ματιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η απαξίωση ιδιαίτερα αυτές τις μέρες προς τους πολιτικούς και προς εσάς και προς το Βακέλ και προς το Δύση και όλα τα δίκο κλπ. Είναι μεγάλη. Θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο που ο καθένας προσπαθεί να τραβήξει τα κάρβουνα κοντά του, ενισχύεται αυτό το πράγμα που λέμε να αποθήσουμε την αποχή και την απαξίωση του κόσμου προς την πολιτική. Ακούστε, αυτό το απαξιωμένο πολιτικό σύστημα, αυτό το κατατρεγμένο πολιτικό σύστημα, είναι αυτό που γύρισε την οικονομία του τόπου από τον οικονομικό γκρεμό που βρίσκεται σήμερα η χώρα. Και είναι εδώ που είπα και το επαναλαμβάνω την εμπιστοσύνη μου προς τον Υπουργό Οικονομικών για την εκτίμησή μου. Όλοι κάνουμε λάθη. Ουδής αλάνθαστος. Ναι, μπορεί να έκανε και αυτός λάθη στην κρίση κάποιων επιλογών. Και το παραδεχτούμε. Όμως θα ζούμε τη μεγάλη εικόνα και αυτού του καταραμένου πολιτικού συστήματος και αυτό το που πολύ σωστά είπε και ο συνάδελφος ο Νικόλας Παπαδόπουλος για το άδικο για τον Χάρη τον Γεωργιάδη. Αυτό το σύστημα που δεν λέω ότι αδίκως είναι κατατρεγμένο και με πληγμένη την αξιοπιστία του, είναι αυτό που οδήγησε τη χώρα από την κατηγορία των σκουπιδιών στην αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα. Τις επόμενες μέρες το τι έγινε με το συνεργατισμό και τις επόμενες μέρες το τι έγινε με το συνεργατισμό που βγήκαμε στις αγορές και είναι η μεγαλύτερη σφραγίδα αξιοπιστίας μιας οικονομίας. Όχι στα λόγια αξιολογούν, αλλά στην πράξη όταν σε θεωρούν αξιόπιστο για να σε δανείσουν και να έχουν να παίρνουν σε 10-15 χρόνια. Όχι να σε δανείσουν για να τα πάρουν αύριο. Άρα η αξιοπιστία της χώρας δεν καταγράφηκε από τις αγορές για τις επόμενες ώρες και μέρες, αλλά σε ένα βάθος χρόνου 15 ετίας. Είναι αυτό το πολιτικό σύστημα που πήρε μια ανεργία από το 18% και σήμερα είναι στα 7% και σας λέω με τα σιγουριάς. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Αν συνεχίσουμε με υπευθυνότητα και αν δεν έρθουν να τα ταράξεις από τον υπερατλαντικό με τις συγκεκριμένες πολιτικές και αν τον Brexit δεν οδηγήσει σε επιβράδυνση την ευρωπαϊκή οικονομία, θα έχουμε σε δύο περίπου χρόνια πλήρη απασχόληση στην Κύπρο. Είναι αυτό το απαξιωμένο πολιτικό σύστημα που έφερε τις μεγαλύτερες επενδύσεις στον τόπο την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης, που δεν τις προσελκύσαμε ποτέ, ποτέ στο παρελθόν. Και δεν μιλώ για τις επενδύσεις στον τομέα της ανάπτυξης γης. Να υπαριθμίσω, πέραν των 4 δισεκατομμύριων ευρώ ήρθαν στην Κύπρο τα τελευταία 5 χρόνια ως επενδύσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Θα το ξαναπώ. Πέραν των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και τις μεγαλύτερες ανισότητες. Πρόεδρε, ναι. Από Θα έρθω γιατί τα συνθήματα ακούγονται περισσότερο και πιο έβυχα από την ουσία. Πότε στον τόπο υπήρχε δείχτης κοινωνικής προστασίας? Αυτές οι 15.000 οικογένειες που σήμερα έχουν τον κοινωνικό δίχτυ του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όταν ο τόπος ήταν στην ευμάρεια και στα ύψη, στην πλασματική ευμάρεια, ποιος είδε
και ποιος έδωσε το κοινωνικό χέρι και στήριξη σε αυτές τις χιλιάδες των κυπριακών νοικοκυριών. Θέσεις εργασίας. Αλλά να συνεχίσω με τις επενδύσεις. Η επένδυση στο καζίνο. Ναι, η εμπορικοποίηση του λιμανιού της Λεμεσού. Επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στον Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, στη ξενοδοχειακή μας βιομηχανία, αλλά και στα έργα, τις υποδομές. Εν μέσω οικονομικής κρίσης, η Κύπρος ήταν το μεγαλύτερο εργοτάξιο δημόσιων και ιδιωτικών σημαντικών έργων υποδομής. Είμαστε τέλειοι, όχι. Με όλα τα κουσούρια που μπορεί κάποιος να μας έρνει, δικαιολογημένα ή και δικαιολόγητα, νιώθω ως ηγέτης της κυβερνώσεως παράταξης ότι βάλαμε πλάτες. Και δίνω τα εύσημα ακόμα μια φορά και σε κόμματα της αντιπολίτευσης που έβαλαν πλάτες και σταθήκαμε στα πόδια μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή βάλαμε πλάτες, σταθήκαμε στα πόδια μας, πρέπει να μην βλέπουμε και τις αδυναμίες, τις ευθύνες, τα προβλήματα, και είμαστε εδώ για να δίνουμε λύσεις. Πώς μεταφράζεται η πολιτική ευθύνη? Πώς μεταφράζεται η πολιτική ευθύνη? Στην ανάληψή της και στην διόρθωση των λαθών του παρελθόντος. Χωρίς καμία επίπτωση. Πρόεδρε, εσείς με τη στολή σας το 2013 αναμένατε, εκτιμούσατε ότι ίσως να προκύψουν επιπρόσθετες και φαραγγές ανάγκες για το συνεργατισμό. Το 2017 δεν μπορούσαν να γνωρίζουν, να δημιουργήσουν την λεγόμενη πάρκο, όπως είπαμε από το 2013 και κάτι άλλο. Είπατε προηγουμένως για παιδευτικές βαθμίδες μετά από το ξεκαθάρισμα του συνεργατισμού. Οι οίκοι αναφέρουν συνεχώς ότι το πρόβλημά μας είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το κόστος δανεισμού έχει μειωθεί. Η Ιρλανδία δανείζεται με 0,6. Αν με αυτό το σκεπτικό, να το πούμε, κλείσαμε το συνεργατισμό και καθάρισε το σύστημα, τότε μπορεί να κλείσουμε άλλη μια τραπεζά, να καθαρίσει άλλο λίγο. Θα σας πω γιατί βάλετε ένα ερώτημα. Αφού γνωρίζαμε πώς μπορούσε να αποφευθεί. Δεν μπορούσε να αποφευθεί. Μου κάνετε ένα ερώτημα. Ευθέως σας απαντώ. Θα μπορούσε. Αν ξεπουλούσαμε τα σπίτια και τις κατοικίες του 70% των κυπριακών οικογενειών που κατεξοχήν ήταν τα οικιστικά τους δάνεια για την πρώτη κατοικία στο συνεργατισμό. Παρακαλώ. Ευθέως. Ναι. Βεβαίως και μπορούσε. Αυγάλαμε στο σφυρί και στο δρόμο τη συντριπτική πλειοψηφία των κυπριακών οικογενειών. Γιατί έχει και λαϊκές ρίσεις. Να μην τις επαναλάβω. Όλα τα θέλουμε. Από τη μια στους δρόμους να μην γίνει εκποίηση. Από την άλλη, άμα δεν γίνονται εκποίησεις, που δεν είμαι υπέρ, έχω κοινωνικές ευαισθησίες και τους προστατεύσαμε, και ήταν η άλλη λύση. Δεν μπορείς από τη μια κοινωνικά να προστατεύεις, γιατί υπήρχαν περιφέρειες στο συνεργατισμό που τα μη εξυπηρετούμενα έφταναν το 80-85%. Οι δανειολήπτες, η μόνη τους επαφή με ένα συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα ήταν την ώρα που παίρνω το δάνειο, και για δεκαετίες δεν ξαναπατούσαν πίσω ούτε να δώσουν ένα ευρώ δόση. Βεβαίως, ήταν το πολιτικό σύστημα. Ήταν το πολιτικό σύστημα. Από αυτούς που ακούω σήμερα, τους συναδέλφους, να τα ξέρουν όλα, τους αγαπώ και τους εκτιμώ. Είναι αυτοί που μια ζωή μ' είχα στον τοίχο, γιατί προσπαθούσα να περάσω νομοθεσίες για να έχουμε ένα πιο υγιές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ΡΕΤΙΡΕ, των 127 εκατομμυρίων που έγραφε και χθες ναι, στις εφημερίδες, ήταν αυτά μέσα στα πλαίσια της πολιτικής? Αγαπητέ μου, πιάνεις τα 127 και θα αναφερθώ σε αυτά.
σε ένα σύνολο δανεισμού των 15 δις. Αλλά θα αναφερθώ, ναι, γιατί δεν αναλαμβάνουμε ευθύνες και θα εισηγηθώ και τροπολογία στο πόθενά σε εμάς τον βουλευτό. Να καταγράφουμε αν έχουμε μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Γιατί από τη μια, γι' αυτό αναφέρεσαι, πού είναι η πολιτική ευθύνη των βουλευτών που δεν είχαν, που είχαν μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την ίδια ώρα ως νομοθέτες νομοθετούσαμε για να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας.